Κύριε Μαυροϊδάκο, τι λέτε για την τελευταία εξέλιξη που μας μετέφερε η Μίνα η Καραμίτρου, για τη δικογραφία που σχηματίζεται για το χθεσινό συλλαλητήριο? Γιατί ένα ερώτημα είναι αν με αυτόν τον τρόπο πάτε να σώσετε τα προσχήματα, ας το πούμε, γιατί τελικώς έγινε και υπήρξε συζήτηση για το αν είχε καμία χρησιμότητα αυτή η απαγόρευση πάνω από 100 άτομα. Σωστά. Εγώ εκπροσωπώ εδώ το πιο χαμηλό βαθμό προσωπικό στην ελληνική αστυνομία, αυτοί που είναι στον δρόμο, τους ειδικούς φρουρούς και τους αστυνομικούς που προέρχονται από αυτούς. Στο επιχειρησιακό σκέλος, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι σωστά δεν επιβλήθησαν πρόστιμα, όπως έλεγε ο νόμος, ξέχωρα στον διοργανωτή και σε αυτούς που διοργανώσαν το συλλαλητήριο, αλλά και σε αυτούς που συμμετείχαν, διότι σκεφτείτε την εικόνα. Αν οι συνάδελφοί μου εκεί αρχίσαν να επιβάλλουν πρόστιμα, θα υπήρχε μία ένταση και θα είχαμε επεισόδια. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο. Οπότε πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, επιχειρησιακά, παρόλο που δεν είναι δουλειά μου να κρίνω το επιχειρησιακό έργο της αστυνομίας, αλλά και το αποτελέσματος φάνηκε ότι πολύ σωστά κάνανε. Και η δικογραφία πάλι πολύ σωστά έγινε σήμερα σε αυτούς που είχαν την ευθύνη, διότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα επιπλέον, όταν υπάρχει πανδημία. Και δεν μην πάει σε κανένα στο μυαλό, γιατί αυτό πλέον έχει γίνει καραμέλα σε εισαγωγικά, ότι πρέπει, ότι το κάνει αυτό η αστυνομία για να φημώσει και να μην γίνουν εκδηλώσεις. Και εγώ συνδικαλιστής είμαι και εμείς οι αστυνομικοί έχουμε προβλήματα και εμείς θέλουμε να βγούμε να διαδηλώσουμε, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Αλλά σεβόμαστε αυτό που λέει η πολιτεία και ειδικότερα οι γιατροί. Οι λοιμοξιολόγοι το λένε. Δεν το λέει κάποιος άλλος. Κύριε Μαυροϊδάκο, ρητορικά το είπα και εγώ πριν αυτό, ότι απλά δεν γίνεται η εφαρμογή του νόμου να είναι, πώς να το πω, κατά το δοκούν. Αλλά έτσι δεν είναι. Σωστά. Αλλιώς γιατί βγαίνει διότι μια ανακοίνωση έξταξη ημερώματα προχθές, την Τρίτη. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό φιάσκο της αστυνομίας. Αυτός που το έκανε ας πάρει και την ευθύνη. Υπάρχουν οι επικοινωνιολόγοι του Υπουργού, οι οποίοι νομίζω, δεν νομίζω ότι να αισθάνονται πολύ ευχάριστα σε αυτή τη θέση. Ναι. Έτσι, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα τους πολίτες που όταν θα πάμε να τους επιβάλλουμε πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση επειδή δεν φορούν τη μάσκα τους, θα μας πούνε και εύλογα, πηγαίνετε πρώτα πια, επιβάλλετε πρόστιμα σε αυτούς που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις πιασμένοι αγκαζέ και ήταν πάνω από 5.000 άτομα. Ναι. Εμείς το αντιμετωπίζουμε. Και για πάμε και στο Βαγγέλη Παπανδρετσίου. Βαγγέλη, τι λες? Ήτανε ανάγκη να γίνει αυτό εχθές? Τι ήτανε? Ήτανε επίδειξη ισχύως απέναντι στην πολιτεία? Καλά, δεν νομίζω ότι ήταν καμία επίδειξη. Το λέω, δεν γιατί δεν ήταν μόνο οι φοιτητές εκεί. Ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση μπροστά. Το κύριο σώμα, δηλαδή το 90%, να μην πω το 99%, ήταν φοιτητές. Δεν είναι. Και να το δούμε τώρα επί της ουσίας. Νομίζω ότι ο συνδικαλιστής αστυνομίας τα είπε όλα με το δικό του τρόπο. Δηλαδή μίλησε για επικοινωνιακό φιάσκο του Υπουργού και της κυβέρνησης. Μίλησε, και να το πω λίγο επί του πρακτέου, επειδή άκουσα την είδηση από εσάς τώρα για την εισαγγελία και τη δικογραφία, προκειμένου να τι, σχηματίζεται δικογραφία. Γιατί? Για να σώσω τα προσχήματα, το γόητρο και το να δημιουργήσω μια άλλη μορφή. Πάντως και να μην υπήρχε η περιβόητη διαταγή, δεν θα γινόταν το συλλαλητήριο, Βαγγέλη. Ήταν αποφασισμένο να γίνει το συλλαλητήριο. Άρα λοιπόν, όπως ρωτάει τώρα αν εφαρμόζονται οι νόμοι αλακάρτ ή έχουν δύο ταχύτητες, η ανησυχία για τον κορονοϊό έχει επίσης δύο ταχύτητες. Δηλαδή, φωνάζουμε για τις εκκλησίες, φωνάζουμε για την Ερμού, αλλά την ίδια ώρα κάνουμε συλλαλητήριο 5.000 ατόμων. Έχει νόημα αυτό? Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο νόημα έχει, Άκη μου. Βεβαίως. Και να σου πω γιατί έχει νόημα. Άρα να βγούμε και εμείς, κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου. Θα ήταν πολύ θεμητό. Θα ήταν πολύ θεμητό, γιατί έχετε πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό ναι, αλλά εμείς επειδή σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, δεν το κάνουμε. Και για να σας διορθώσω για το προηγούμενο, δώστε με ένα λεπτό για το προηγούμενο. Εγώ δεν είπα της κυβέρνησης επικοινωνιακό φιάσκο. Είπα επικοινωνιακό φιάσκο
του σύμβουλου του Υπουργού, του επικοινωνιολόγου του Υπουργού. Καμία σχέση με αυτό που είπατε, για να μην είμαστε... Μην τα διαχωρίζουμε, το ίδιο. Για να ακούσουμε ένα σχόλιο και από τον Γιώργο Βαγγέλη. Δεν έχω, αφήστε με λίγο μόνο, μία φράση θέλω να πω. Έλα. Το χθεσινό συλλαλητήριο έγινε γιατί κατατίθεται νομοσχέδια τόσο κρίσιμα και τόσο σοβαρά, χωρίς δημόσιους διαλόγους, και το κυριότερο απ' όλα, βρισκόμαστε μέσα σε ένα πόλεμο. Αν είχαμε πόλεμο με την Τουρκία, θα κατατεθόντουσαν τόσο σοβαρά νομοσχέδια? Υπήρχαν κλήσεις στην Ερμού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και υπήρχαν πρόστιμα. Γιατί, υπήρχαν, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί συζητάμε προσχηματικά και δεν λέμε την αλήθεια?